Προχθές την Παρασκευή, 3 του μήνα, επανακυκλοφόρησε μια φανταστική πραγματικά έκδοση του Ashes of the Wake, το Lamb of God, η οποία και γίνεται με αφορμή την 15η επέτειο από την αρχική κυκλοφορία του δίσκου. Μιλάμε για μερακλίδικο διπλό βινήλιο, όπου περιέχει και κάποια bonus κομμάτια, όπως το Another Nail for Your Coffin, το οποίο αρχικά είχε υπάρξει μόνο στην Ιαπωνέζικη έκδοση του δίσκου, όπως και demo εκτελέσεις τριών ακόμα τραγουδιών. Το Ashes of the Wake ήταν το τρίτο άλμπουμ των Lamb of God, τέταρτο αν υπολογίσουμε και αυτό που είχαν βγάλει ως Burn the Priest, και ήταν ο δίσκος που μετέτρεψε το συγκρότημα από μία underground αίσθηση σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του σύγχρονου heavy metal, και μέχρι και σήμερα είναι ο πιο εμπορικός τους δίσκος και όχι άδικα θεωρείται θεμέλιο σε αυτό που για να συνεννοηθούμε αναφέρουμε ως New Wave of American Heavy Metal. Δεν ξεχνάμε και το στικεράκι που είχε η αρχική κοπή του δίσκου που έλεγε Pure American Metal. Φανταστικό συγκρότημα, από όπου και αν τους πιάσεις, η Lamb of God. Μετά το δίσκο αυτό έγιναν το αντίστοιχο των Παντέρα για μια νέα γενιά οπαδών, δίνοντας την δική τους εκδοχή στο metal της εποχής τους με φανταστικούς μουσικούς και έναν εμβληματικό frontman, ο οποίος εκτός από ένα θεριό ανήμερο είναι και ένας από τους πιο σκεπτόμενους ανθρώπους της σκηνής, έχοντας κρατήσει όλα αυτά τα χρόνια μια αξιοζήλευτη ακαιρεότητα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το περιστατικό στην Τσεχία, άλλωστε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ειλικρινά, που αυτό το μήνα στο Hammer φιλοξενούμε μια αποκλειστική συνέντευξή του, όπως βέβαια είμαστε πολύ χαρούμενοι επίσης που το καλοκαίρι θα τους ξαναδούμε ζωντανά στην Ελλάδα. Laid to Rest, λοιπόν, στο άνοιγμα της αυλαίας για απόψε. Αυτό είναι το τραγούδι που ανοίγει το Ashes of the Wake, περασμένα μεσάνυχτα Κυριακής 5 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2019, κυρίες και κύριοι. Είναι το TV War του MAD και του Metal Hammer. Καλώς ήλθατε στο τσίρκο μας! Ο Γιάννης ο Κάιμακ και οι Night Watchers παρακολουθούν και καταγράφουν τις κινήσεις μας. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά. Έφαγες καλά το Πάσχα? Ναι, αμέ. Και τι ακούς για να χωνέψεις? Για πες, τι ακούς αυτή την εποχή? Αυτόν τον καιρό έχουμε δύο που παίζουμε συνέχεια. Grand Magus και Soen, Lotus. Soen, ναι, φανταστικό. Ναι. Ωραία, ωραιότητα. Σήμερα λοιπόν εδώ στο TV World του Mad και του Metal Hammer θα υποδεχθούμε τις κυρίες του Voice of the Mist Festival. Θα υποδεχτούμε επίσης ένα πολύ αξιόλογο συγκρότημα του Σκάρμα. Θα ξεφυλίσουμε το νέο τεύχος του Metal Hammer, ενώ η Hellfire σήμερα θα μείνει σπίτι της να αναρρώσει. Περαστικά, σε αγαπάμε, σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Ξεκινήσαμε με τους Lamb of God, συνεχίζουμε με νέους, Amon Amarth και πίσω. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάντα στο TV World του MAD και του Metal Hammer, και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα εδώ και 3-4 χρόνια. Είναι το Voices of the Mist Festival και η διοργανώτρια του φεστιβάλ, η Μαριζέτα, όπως και η Λιάνα, η οποία μαζί με τους Ένα Μιβριάλτη θα είναι headliners, θα μας μιλήσουν για αυτό. Χαίρετε, κυρίες, τι κάνετε? Γεια χαρά, εσύ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ χαρούμενος που είστε εδώ, πραγματικά. Λοιπόν, Μαριζέτα μου, θα ξεκινήσω με εσένα, που είσαι και η διοργανώτρια του φεστιβάλ αυτού, όπου φέτος έχουμε την τέταρτη μορφή του. Τέταρτη. Θέλω να μου πεις λίγο την ιστορία. Πώς καθόσουν μια μέρα και σου ήρθε αυτή η ιδέα να κάνω ένα φεστιβάλ με γυναικείες φωνές? Αυτό το σκεφτήκαμε γιατί ως τότε δεν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι καλό να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γινόταν σε άλλες χώρες έξω. Γιατί όχι και εδώ, να έχουν και οι μπάντες οι αντίστοιχες το χώρο τους, ας πούμε. Και έτσι το ξεκινήσαμε. Ναι. Γίνεται το Σάββατο, 11 του μήνα, στο Temple το φετινό Voices of the Mist. Θα ήθελα να μου πεις λίγο ποια είναι η λογική πίσω από την επιλογή των συγκροτημάτων στο φεστιβάλ αυτό. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει γυναικεία παρουσία μπροστά στο μικρόφωνο είναι ευπρόσδεκτο? Δηλαδή, άμα είναι μια γυναικεία παρουσία σε κάποιο κιθάρα, μπάσο, τύμπανα κτλ. Ή θέλεις μικρόφωνο αποκλειστικά? Κυρίως το μικρόφωνο, ναι, θέλουμε. Ή μόνο γυναίκα τραγουδίστρια ή και γυναίκα. Μπορεί να έχει και άντρα, ναι, τραγουδιστή μια μπάντα. Έχουμε συνεργαστεί και με τέτοιες μπάντες, έτσι κι αλλιώς. Μόνο αυτό είναι, μόνο αυτή είναι η δέσμευση. Καμία άλλη. Οτιδήποτε παίζει μετά η μπάντα rock, είναι metal, είναι extreme metal, είναι, δεν μας πειράζει. Δεν είναι κάτι που μας ενοχλεί. Μάλιστα, το προσωπικό σου κριτήριο μπαίνει πάρα πολύ σε αυτό μέσα, δηλαδή οι επιλογές που έχουν να κάνουν με το τι σου αρέσει, ή προσπαθείς γενικότερα να αφουγκραστείς στον χώρο όπου υπάρχουν γυναίκες και να βρεις τα καλά ονόματα? Όχι απαραίτητα ότι μου αρέσει. Αν το κάναμε έτσι, δεν γίνεται, όχι. Προσπαθούμε
να έχουμε από κάθε είδος μία μπάντα. Όσο γίνεται έτσι αυτό, όσο υπάρχουν και όσο γίνεται. Φέτος ειδικά νομίζω το έχουμε καταφέρει πιο πολύ από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Γιατί είναι 5 μπάντες που συμμετέχουν και είναι και οι 5 διαφορετικές μεταξύ τους. Θα ήθελες λίγο να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις μπάντες. Αυτές σκέφτομαι τόση ώρα που λες ότι δεν το κάνω με το ατομικό μου γούστο, είναι αυτό που κάνουμε. Και εμείς εδώ στο TV World θα σκεφτεί μια φορά να κάνω μόνο Maiden μια φορά, αλλά εξής το. Μετάνιωσα. Πριν πάμε λίγο στις μπάντες, θα ήθελα να ρωτήσω την Ηλιάνα πώς το βλέπει όλο αυτό το πράγμα. Ηλιάνα μου. Εγώ μόνο χαρά σαν εκπρόσωπος των Enemy of Reality και σαν μια γυναίκα επίσης πίσω στα main φωνητικά. Και όχι μόνο εγώ. Νομίζω ότι όντως έλειπε μια τέτοια πρωτοβουλία από την Ελλάδα και την ευχαριστούμε όλη τη Μαριζέτα γι' αυτό. Απλά είναι ένας θεσμός που πρέπει να μεγαλώσει με τα χρόνια και να υποστηριχθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, γιατί όχι να μην έχουμε έναν μεγάλο headliner, ένα μεγάλο όνομα του εξωτερικού. Πρώτης κατηγορίας μπάντας και να γίνεται ένα μεγάλο φεστιβάλ. Και εσείς πρώτης κατηγορία μπάντα είστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε. Παρακαλούμε. Ναι, αλλά λέγοντας πρώτη κατηγορία με τα sales και όλα μπορείς να βρεις πιο εμπορική αυτό. Α, ναι, πιο εμπορική. Το σκέφτεστε αυτό, υπάρχει αυτό στο κεφάλι, στην ατζέντα το να έρθει σε κάποια φάση κάποια μπάντα απ' έξω. Σίγουρα, σίγουρα. Εννοείται, ήδη ξεκινήσαμε φέτος, θα έχουμε μια μπάντα απ' έξω, θα έχουμε και guest απ' έξω, θα έχουν τα παιδιά. Φυσικά μαζί μας θα εμφανιστεί και η Άννα Μαλβεστίτη από τους Κρυσάλλες και από τους Θέριον. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όπως επίσης νομίζω ότι αυτή τη στιγμή να ανακοινώσουμε και τον επόμενο guest, δηλαδή εντάξει. Προφανώς θα είναι η Μαξινίλ. Συμπτώσει καμιά φορά, αυτέ οι συμπτώσει σε σοκάρουν, ρε παιδί. Εντάξει, είναι νομίζω από τις καλύτερες φωνές του ή άλλου που έχουμε αντικειμενικά. Και είναι δυνατόν να λείπει μια τέτοια φωνή από μια τόσο μεγάλη γιορτή. Για μένα όχι. Οπότε είναι το λιγότερο μεγάλη χαρά για μας να παίζουμε και μαζί τη. Οπότε θα εμφανιστούμε με δύο guest, την Κιάρα και την Μαθ. Ναι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, Λιάννα μου, στο παρελθόν έχετε παίξει σε διάφορα τέτοια φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό. Βλέπεις πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έξω σημειώνει πολύ μεγάλη επιτυχία και γιατί όχι να έρθει και εδώ, ναι, ενώ να μεγαλώσει και να γίνει κάτι τέτοιο. Έχει έρθει εδώ. Ναι. Το θέμα είναι να μεγαλώσει κι άλλο. Γιατί κακά τα ψέματα. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε, αν χρειάζομαστε συνέχεια αεροπορικά για να ταξιδεύουμε να πηγαίνουμε παντού, είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όχι να μην μπορούμε κι εμείς στη χώρα μας να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Μαριζέτα, είναι μια μπάντα η οποία παίζει ένα gothic progressive, είναι μια μπάντα η οποία παίζει ένα πειραματικό post κάτι, είναι μια μπάντα η οποία παίζει extreme metal, είναι μια μπάντα η οποία παίζει αυτό το λεγόμενο gothic συμφωνικό και είναι πιο μοντέρνο και είναι και η Enemy. Θα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, ξεκινώντας να ξεκινήσουμε από τους headliners, από τους Enemy of Reality, η οποία ήταν μια προφανής επιλογή, να φανταστώ. Συνειδητότατη. Εντάξει, τώρα είμαι και δίπλα. Μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει να κάνει, ήρθε και το ξέρεις. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για χρόνια η Μαριζέτα μας έχει δηλώσει την εκτίμησή της, όπως επίσης και έχει υποστηρίξει την μπάντα μας πριν ακόμα δημιουργηθεί το Voice of the Mist. Ήταν οπαδός και όχι μόνο σε εμάς. Εγώ την έχω δει να υποστηρίζει και άλλες μπάντες του είδους και του ύφους, κατά κάποιο τρόπο. Πάντα υποστήριζε. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που ήταν στον καναπέ του και σηκώθηκε μια μέρα και λέει: θα κάνω αυτό. Προφανώς έχει δει πράγματα και το εκτιμώ πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεχτήκαμε την πρόσκληση, να εμφανιστούμε ως headliner. Είναι και λίγο πρόκληση. Χαρά για μας. Είναι και λίγο πρόκληση. Πρόκληση από ποια άποψη? Ότι θα είστε headliner σε ένα τέτοιο φεστιβάλ, παρουσιάζεται ίσως ως η πιο γνωστή μπάντα σε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα και πρέπει να αποδείξετε τη θέση σας αυτό. Ναι, αλλά πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι κάθε φορά το αποδεικνύουμε αυτό στα live μας. Ναι. Είμαστε μια live μπάντα, έχει το live μεγάλη σημασία για εμάς, οπότε οπουδήποτε και αν παίξουμε και σε οποιασδήποτε συνθήκες και πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερό μας αυτό και νομίζω ότι το κάνουμε, οπότε το θέμα πρόκληση. Θα πω περισσότερο χαρά. Μάλιστα. Θα πω περισσότερο χαρά που επιτέλους δεχτήκαμε. Ξέρεις, είναι και σαν να αναγνωρίζετε λίγο και εμάς η δουλειά μας. Ότι είμαστε headliners σε ένα το μεγαλύτερο φεστιβάλ που έχουμε του είδους στη χώρα. Το μεγαλύτερο βασικά. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Να αναγνωρίζετε σταδιακά σιγά σιγά με αργά βήματα η δουλειά σου. Enemy of Reality, μετά είναι η Enemy Inside. Έχθρα. Πολύ. Πολύ, πάρα πολύ φέτος. Θέλω να βάλω ένα να τριτώσει τον κακό. Νομίζω πως το βίντεο των Afterblood λέγεται Enemy Within, οπότε κάπως εκεί το φτιάχνουμε. Κάπως κουμπώνει. Ναι, ναι, ναι. Για πες μου λίγο για την δεύτερη μπάντα. Η Enemy Inside είναι από τη Γερμανία. Δημιουργήθηκαν από τον Ιβάν και την Αστάζια. Ο Ιβάν είναι Έλληνας, το παιδί, είναι ο κιθαρίστας των Mystic Prophecy.
Έχουν τώρα, είναι από το 17 η μπάντα, ξεκίνησε. Πάνε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ενεργοί, πολύ δραστήριοι. Έχουν ένα πολύ καλό δίσκο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τεμπούτα τους μπήκε. Ναι, ναι, μόνο πολύ δυνατά. Τεμπούτα δεν το λες. Προσωπικά για μένα αυτό που είμαι και παδός και ακούω αυτά τα είδη. Μόνο τεμπούτα δεν το λες. Το τεμπούτα είναι εξαιρετικό. Είναι μεγάλο βήμα. Μπήκανε με μεγάλο βήμα. Ναι, είναι πολύ ενεργοί γενικά. Και θεωρήσαμε πολύ καλή ιδέα. Θέλανε και τα παιδιά πολύ μόλις τους είπαμε. Οπότε χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό. Τρίτη στη σειρά είναι η Afterblood της ακατανόμαστης που... Τι εν πάση περιπτώσει, είναι άρρωστη καημένη σήμερα και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Για την Hellfire, για την Ελίνα λέμε. Έχετε όρεξη για γκάζια πολλά. Έχουμε πολύ όρεξη για γκάζια. Ναι. Θα θέλαμε σε κάθε Voices of the Mist να έχουμε γκάζια. Εγώ προσωπικά θα το θέλα πάρα πολύ, δηλαδή. Και είναι από τα συγκροτήματα που όταν τα ακούς χωρίς να έχεις την εικόνα, λες εντάξει είναι κάποιος ρε παιδί μου, ο οποίος ξέρεις βρυχάται από πίσω και ξαφνικά βλέπεις τον ξανθό άγγελο της αμαρτίας, όπως τη λέω εγώ συχνά εδώ. Ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Για πες μου για τους Afterblood. Για τους Afterblood. Ήτανε έως και ανάγκη μου επιτέλους να βάλω extreme ήχο στο Fest. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενη εγώ γι' αυτό. Εύχομαι να ταιριάξει κιόλας. Νομίζω είναι λίγο περίεργο φέτος το. Θέλω να το δω πώς θα πάει. Ναι, όλοι μας, όλα διαφορετικά. Όλα, όλα. Επίσης, αρκετά διαφορετικό, μάλλον το πιο. Όσον αφορά τα δικά μου ακούσματα, τουλάχιστον πρωτότυπο. Όλα τα συγκροτήματα είναι φανταστικά, όλα είναι πρωτότυπα. Αλλά όσον αφορά τα δικά μου ακούσματα, θα πω το πιο πειραματικό. Ναι. Είναι η Not Snowy. Not Snowy Dazor. Night Watch στα ελληνικά. Αυτό. Ναι. Η οποία είναι ένα σχήμα που παίζει ένα. Post-progressive, αλλά όχι progressive όπως το εννοούμε εμείς εδώ στην Καθομιλουμένη. Είναι ένα πράγμα πολύ διαφορετικό, πολύ ιδιαίτερο, πολύ προκλητικό. Προκλητικό όσον αφορά εννοώ τους ήχους και τις ηχές με τις οποίες παίζουν. Ναι. Έχουν και δύο τραγουδίστριες τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η δουλειά τους. Πάρα πολύ καλή, πολύ ιδιαίτερη. Δεν μπορώ να πω ξεκάθαρα το είδος που παίζουν. Δεν το ξέρω. Έχουν στοιχεία διάφορα μέσα. Έχουν και heavy στοιχεία, έχουν και ambient. Ναι, νομίζω και τους ίδιους, άμα προσπαθείς να τους βάλεις σε κάποιο καλούπι, θα σου πούνε. Ναι. Τι καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις να έρθετε στο Voice of the Mist, λοιπόν, και να τους δείτε. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Και opening στη βραδιά αυτή είναι από την Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Λάκρυμος. Λάκρυμος, οι οποίοι παίζουν ένα σκοτεινό progressive με λίγο gothic, ένα πράγμα. Λίγο gothic και δυνατό σε κάποιες στιγμές. Ναι. Ούτε αυτό είναι ξεκάθαρο το είδος. Πάλι δεν μπορώ εγώ τουλάχιστον να το χαρακτηρίσω κάπως. Και αυτά τα παιδιά θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Είναι πολύ καλό. Μ' άρεσε ό,τι άκουσα από αυτούς. Ηλιάνα μου, γενικότερα υπάρχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα όσον αφορά τις παρουσίες οχημάτων με τις γυναικείες φωνές. Δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο ήρθε με κάποια καθυστέρηση απ' έξω ή πάντα συνέβαινε και τώρα το καταλάβαμε. Εγώ πιστεύω ότι πάντα συνέβαινε και τώρα το συνειδητοποιούμε λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Υπάρχουν σχήματα δηλαδή τα οποία. Okay, ας πούμε και για τους Afterblood που είναι ούτως ή άλλως και στο Lena, τα οποία όπως είπες και εσύ πριν, διαφοροποιείται ο ήχος, γιατί δυστυχώς ναι, στην εποχή μας, άμα μιλήσουμε για μπάντες με γυναικεία φωνητικά, πάει κατευθείαν το μυαλό στον ακροατή ότι ακόμα μία γυναίκα που θα τραγουδάει όπερα. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα, δυστυχώς, είτε μας αρέσει είτε όχι, σημαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε και άλλες μπάντες. Έχουμε και άλλες μπάντες. Απλά το θέμα είναι ποιος θα κρατηθεί στον χρόνο. Ποιος θα έχει υπομονή, ποιος θα κάνει καλοδουλεμένη δουλειά για να ακουστεί ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, όσον αφορά τις γυναίκες που τραγουδάνε όπερα, μία από αυτές πρόσφατα βραβεύτηκε και σε κάτι. Ναι. Για πες μας. Εντάξει, μεγάλη τιμή για εμένα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχαμε έρθει από τριήμερο support με τους Skyclad που είχαμε. Άνω τελεία, πώς πήγε αυτό. Καταπληκτικά. Χορεύαμε κάθε βράδυ, είναι δυνατόν. Και ήταν εξαιρετικό το γεγονός το ότι. Δηλαδή τελειώνω το live και έλεγες όχι, τώρα θέλω να πάω κάπου αλλού να χορέψω, δεν γίνεται αυτό. Κλείς την παρένθεση και πες μου για το βραβείο που πήρες. Αυτό ήταν πρόκληση, mm-hmm. μεγάλη πρόκληση, γιατί άϊπνοι, έπρεπε οπωσδήποτε μετά το live της Θεσσαλονίκης να γυρίσουμε και ξέρεις πως είναι, μην κοιμηθεί και ο οδηγός. Όταν γυρνάς από Θεσσαλονίκη είναι το πρόβλημα, δεν τώρα. Εκείνη το πρόβλημα εκεί είναι. Στο Edinburgh ήταν στην αυλία. Ναι, στο Facebook. Φυσικά ο Βαγγέλης δεν μας άφησε να γυρίσουμε στην ώρα μας. Κατάλαβα. Οπότε ξεκινήσαμε και από εκεί αργά. Είχα κοιμηθεί ελάχιστες ώρες, αλλά μεγάλη χαρά μου, γιατί πήρα το πρώτο αριστείο που είχε χρόνια να δοθεί. Πρώτο αριστείο σημαίνει
ένα βραβείο ακόμα μετά το εκτός συναγωνισμού. Σημαίνει ότι από όλη την επιτροπή που είναι 15 μιλής ή 20 μιλής, πήρα 20. Δηλαδή το μεγαλύτερο βαθμό που υπήρχε. Και ήταν μεγάλη χαρά. Γιατί ναι, έγινε κάτι εκτός του χώρου του metal. Ούτως ή άλλως η δουλειά μου είναι να είμαι vocal coach. Ήταν πολύ όμορφο για μένα. Μπράβο, μπράβο Λιάννα μου. Μπράβο. Ναι, την έχουμε headline. Ναι, φανταστικό. Και έχει περάσει καιρός από την Αράχνη, έτσι. Ναι, πρέπει να ακούσουμε ένα νέο δίσκο, νέο υλικό, κάτι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να ακούσουμε κάτι καινούργιο και στη συναυλία και όχι μπήκαν σε μεμπεχήμος. Στη συναυλία. Α, όχι. Αυτό το θέλει η Μαριζέτα, θα το ξαναπώ. Εντάξει. Έχω κάνει παραγγελιά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στην προπαραγωγή. Θέλουμε να αλλάξουμε λίγο τα δρόμενά μας και εμείς ψάχνουμε. Μπήκαν σε είναι η Lady Gaga. Είναι Lady Gaga, βασικά. Συγγνώμη, ναι. Είναι Lady Gaga. Τι καλή που δεν με διόρθωσες. Φανταστική που είσαι. Είμαστε στην προπαραγωγή. Θέλουμε να βγάλουμε κάτι το οποίο να μας αντιπροσωπεύει για να μας αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι λίγο με το tour, το ευρωπαϊκό με του Στέριον. Είχαμε αρκετή δραστηριότητα με τα live. Καταλαβαίνεις, λίγο η δουλειά, λίγο αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα δεν ζούμε από αυτό. Έχουμε κάθε μέρα αυτό το everyday job που λέμε. Οπότε ο χρόνος είναι λίγος, είναι λιγοστός. Προφανώς έχουμε προτεραιότητα το ένα, αλλά με τον λιγοστό χρόνο που έχουμε, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ήταν λίγο δύσκολο να κάνουμε όλα αυτά τα live. Απ' την άλλη όμως ήταν όλα τόσο καλές προτάσεις. Δηλαδή, τι μπορούσαμε να κυρώσουμε από αυτό, δεν κατά γινότανε. Την ταπεινή μου γνώμη, καλά κάνατε και παίξατε και πήρατε το χρόνο σας, γιατί μπάντα που δεν παίζει δεν υπάρχει. Πολύ καλά το κάνατε και δυστυχώς, αυτό. Δυστυχώς, προσωπική μου άποψη πάντα, διανύουμε μια εποχή φούσκας στις μπάντες. Πολλές μπάντες οι οποίες ψηλο υπάρχουν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δείχνοντας μια ψεύτικη δουλειά από πολλά fake views, πολλά fake likes. Νομίζουν ότι μέσα από ένα popularity ενός Facebook έχουν κάνει δουλειά. Όχι. Δεν θα ήθελα ποτέ. Γιατί αυτή τη στιγμή που χρηματοδοτούμε μόνοι μας αυτό και το κάνουμε και με αγάπη και με πάρα πολύ κόπο, δεν θα μπορούσα να ζήσω σε ένα ψεύτικο κόσμο. Οπότε γι' αυτό τον λόγο δεν μπορώ να ακυρώσω κάποια εμφάνιση, όχι σαν η Λιάννα, σαν ένα με reality, έτσι. Να ακυρώσω μια εμφάνιση που ξέρω ότι θα με δει κάποιος κόσμος που δεν με έχει δει. Φανταστικό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα ξεκάθαρα. Αλλά άμα θα μπορούσαμε να βάλουμε έτσι ένα χρονικό ορίζοντα στο νέο άλμπουμ των Enemy of Reality, θα πούμε κάπου στο 20, ας πούμε, θα το δούμε. 19 προς 20. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι το Voices of the Mist θα γίνει στο Temple κάτω στο Γκάζι. Το Σάββατο που μας έρχεται, 11 του μήνα. Να επαναλάβουμε τα ονόματα μία ακόμα φορά. Είναι η Lacrimus, Nuts No It Azor, η Afterblood, η Enemy Inside και η Enemy of Reality. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις εσύ, μην με κοιτάς έτσι. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του MAD και του Metal Hammer, βεβαίως. Από τα headquarters του περιοδικού βγαίνουμε τη στιγμή αυτή. Μόλις επιστρέψαμε από τις διακοπές του Πάσχα. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά είμαι εδώ. Πώς πέρασες? Φανταστικά ήταν. Έφαγες? Έφαγα και για σένα. Εσύ Πασχαλινά, τέτοια τρως. Τι? Εντόστια. Όχι, τα αποφέρω. Πω. Λοιπόν, το νέο τεύχος του Metal Hammer κυκλοφόρησε πριν από μία-δύο μέρες και να ρίξουμε μία ματιά σε αυτό. Είναι η Amon Amarth στην Έμπροσθεν όψη, νέο άλμπουμ, το Berserker, και μιλάμε αποκλειστικά με τον κιθαρίστα του σχήματος, ενώ στην άλλη όψη είναι η Whitesnake, και μια αποκλειστική συνέντευξη του David του Coverdale φιλοξενείται στο τεύχος, ενώ ακόμα έχουμε θέματα που αφορούν στους Lamb of God, αποκλειστική συνέντευξη του Randy Blythe, Venom. Μιλάμε για όλα αυτά τα χρόνια με αφορμή ένα box set, ένα φανταστικό box set που κυκλοφορεί. Σάββατον ταξιδέψαμε μέχρι την Γαλλία και την ιστορική πόλη του Verdun για να ακούσουμε το νέο άλμπουμ των Σουηδών και πολλά άλλα ακόμα στο νέο τεύχος του Metal Hammer. Jack Panzer, Possessed, AC/DC, Arch Matheos, Enforcer, όλο Ούλαφ μας μιλάει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ. Idle Hands που μόλις τους είδαμε στο By Way of Kingdom, το EP του συγκροτήματος κυκλοφόρησε πριν από κάποιο καιρό, ήταν το Don't Waste Your Time, ενώ πολύ πρόσφατα αυτές τις μέρες κυκλοφόρησαν και το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Mana, δίσκος του μήνα το Mana λοιπόν των Idle Hands, το νέο τεύχος του Metal Hammer, ένα συγκρότημα το οποίο έρχεται από το Portland, Oregon, την πρωτεύουσα των hipsters που μας λέει και ο Λεωνίδας Φαρβανίτης, το νέο τεύχος του Metal Hammer, μια μπάντα η οποία παίζει gothic metal χοντρικά, αλλά όχι gothic metal όπως
ξέραμε μέχρι σήμερα. Δεν έρχεται από το death metal δηλαδή το συγκρότημα αυτό. Απλά συνδυάζει το κλασικό heavy metal, Maiden, Priest κτλ. Με το gothic rock των Sisters, των Bauhaus, των Mission και όλων αυτών των σχημάτων. Idle Hands, οι οποίοι την άλλη εβδομάδα θα παίξουν και εδώ στην Αθήνα, θα παίξουν στο Crow. Το συγκρότημα εμφανίστηκε πρόσφατα στο Keep It True στη Γερμανία και με την ευκαιρία αυτή διάφοροι ωραίοι και ιδιορατικοί promoters τους φέρουν από εδώ, από τον χώρο μας. Αλλά μιας και μιλάμε για τους Idle Hands, ο Νίκος ο Παταγάκης τους είδε πρόσφατα στο Keep It True. Νίκο, έλα να μας βοηθήσεις. Καλησπέρα. Και την ψιρούλα σου κρατά. Εδώ έτσι. Τι έγινε? Καλά, μια χαρά. Ωραία. Μια καλά. Για πες για τους Idle Hands. Κοίταξε, ήταν η πρώτη μπάντα της δεύτερης ημέρας. Λέγοντας πρώτη μπάντα, τι ώρα βγαίνουν δηλαδή? Γύρω στις 12. Ναι. 12 η ώρα. Που εντάξει, ερχόμενοι κιόλας από το κόσμος από την πρώτη μέρα με όλα αυτά τα ξενύθια και την κούραση και τα πάρτι, δεν είναι ό,τι πιο εύκολο να βγεις εκείνη την ώρα ως πρώτη μπάντα σε ένα τόσο απαιτητικό κοινό, σε ένα φεστιβάλ που έχει ήδη πολύ μεγάλη ιστορία. Και κιόλας μια μπάντα όπως οι Idle Hands, οι οποίοι έχουν αυτήν την ιδιαιτερότητα που περιέγραψες λίγο πιο πριν, δεν είναι κάτι που το κοινό του Keep It True βλέπει κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι μια μπάντα φτιαγμένη από metal οπαδούς, από metal μουσικούς, με έντονο metal υπόβαθρο, αυτό βγαίνει προς τα έξω και στη μουσική τους και στο στήσιμό τους, συν τα όποια gothic στοιχεία και τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που έχουν γράψει. Και υπήρχε κόσμος από κάτω που τους αγκάλιασε, που ήξερε ήδη τα κομμάτια και γενικά τους υποδέχτηκε πάρα πολύ θερμά. Εντάξει, εμείς στο Metal Hammer πιστεύουμε πάρα πολύ πως η Idle Hands είναι ένα συγκρότημα που έρχεται και πως κάτι μπορεί να γίνει με αυτούς στο μέλλον. Αυτό οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο Keep It True το έδωσαν πίσω στην πάντα. Ναι, το είδα και κατά τη διάρκεια της συναυλίας και μετά που υπάρχει το signing session και βλέπεις γενικά ο κόσμος πως κινείται και στο merchandise. Δηλαδή, εγώ πήγα συνειδητά μετά τη συναυλία τους στο merchandise και ήταν ο κόσμος εκεί και ψώνιζε τα πράγματά τους. Μάλιστα. Μια που είσαι εδώ πέρα τώρα για το Keep It True, Agent Steel τι λέγανε? Agent Steel, καλά. Μπορώ να μιλάω για μια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος καθυστέρησε πάνω από μία ώρα. Ο άνθρωπος είναι ο Τζον Σάιρ, που είναι το μόνο μέλος από την κλασική σύνθεση της μπάντας. Οι υπόλοιποι είναι μέλη από σύγχρονες thrash μπάντες, τους οποίους τους μάζεψε για να δώσει συναυλίες. Μία συναυλία η οποία τελικά διήρκεσε μισή ώρα παίζοντας μόνο τα πολύ απαραίτητα κομμάτια των Agent Steel με πάρα πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της συναυλίας και εκτελεστικά και ηχητικά. Ένας John Cyrus, ο οποίος ήταν εκτός τόπου και χρόνου και με την υπόλοιπη πάντα, ναι μεν η φωνή του είναι όπως τη θυμόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά αυτό το πράγμα που είδαμε δεν ήταν καλό και γενικά υπάρχει διάφορη παραφιλολογία γύρω από αυτή τη συναυλία και γενικότερα από την τωρινή κατάσταση των Agent Steel. Με συναυλίες να ακυρώνονται, ναι. Με πάρα πολλά άλλα. Από τα καινούργια σχήματα που είδε στο Keep It True, ποιο σου άρεσε πολύ πέρα από του Idle Hands? Μου άρεσαν πάρα πολύ οι Σαμπίρ από την Αυστραλία, οι οποίοι έχουν ένα EP το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό και πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ άξιο συγκρότημα σε αυτόν τον 80s ήχο με λίγο Wasp, λίγο Running Wild, έτσι, αλήθικο heavy metal, πάρα πολύ ωραίο. Witherfall ήταν εκεί. Τα είπε καλά ο αντικαταστάτης. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε, το θέμα του Witherfall είναι ότι. Είναι μια μπάντα η οποία. Κοίτα, σκοτεινό, λυρικό, progressive metal. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπεις και αυτό στο Keep It True κάθε μέρα, κάθε χρόνο μάλλον. Είναι η μπάντα η οποία διαδέχθηκε στη σκηνή του Idle Hands και συγκρίνοντας αντιδράσεις του κόσμου δεν ήταν τόσο ένθερμες όπως είδαμε του Idle Hands. Δηλαδή δυσκολεύτηκε να το χωνέψει αυτό το πράγμα. Συν ότι είχαν και αυτοί κάποια ηχητικά θέματα και γενικά ο ήχος τους είναι λίγο πιο προχωρημένος για το κοινό. Μάλιστα. Τώρα τυπικά θα έπρεπε να μιλήσουμε για το νέο Hammer, αλλά. Ναι. Μια και μόλις ήρθες από το Keep It True, για πες μου λίγο για αυτό το Texas πράγμα που έγινε με τον Jason McMaster. Βέβαια. Λοιπόν, είναι κάποια μέλη από τους San Antonio Slayer, που είχαν, όπως γνωρίζουμε, έχουν δώσει στην metal σκηνή πάρα πολύ σημαντικές μονάδες. Και κάποια μέλη από τους Juggernaut, που είχαν παίξει μια μέρα πριν, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Αλλά η Texas Metal Legions είναι μουσική από αυτά τα συγκροτήματα με τραγουδιστές. Τον Jason McMaster από Watchtower, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Αλλά και ο Mike Solis, ο οποίος ήταν στους Watchtower για 5 λεπτά και στους Militia ως γνωστόν. Οι οποίοι είναι ένα πράγμα τρίβιο το οποίο από ό,τι μου είπε ο Jason McMaster το τρέχουν γενικά στην ευρύτερη περιοχή Σαν Αντώνιο, Τέξας. Παίζουν τραγούδια από μπάντες του Τέξας. Παίζουν τραγούδια από παλιές μπάντες του Τέξας. Δεν παίζουν δηλαδή Παντέρα ή. Όχι, παίζουν. Θα μπορούσαν. Σόλτ και Τέρνους, ξέρω. Δυστυχώς όχι. Ναι. Φαντάζομαι ότι ο McMaster θα δώσει ούτε Τέρνους. Φανταστικό.
Παίζουν τραγούδια των San Antonio Slayer, τραγούδια των Carrion, τραγούδια των Watchtower, συγκεκριμένα το Meltdown και το Tyrants Distress. Παίζουν. Junkernaut, δεν θυμάμαι να παίζουν. Μιλίσια παίζουν προφανώς. Αυτά συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα είπα Exorder, Exorder από το Texas, δεν ήταν από την Νόλα. Η Exorder. Δεν έχει σημασία. Όχι, νομίζω είναι από το Texas. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Να επανέλθουμε λίγο, μη φύγει, ναι. Στο τρέχον τεύχο που είπαμε ότι έχουμε αποκλειστική συνέντευξη White Snake, είναι και στο πίσω εξώφυλλο. Είναι η Amon Amarth, είναι το Studio Report τον Σάββατο, το Listening Session, είναι η Lamb of God, είναι η Venom, είναι. Τεφτάρα γενικώ. Νίκο, είδαμε νωρίτερα Adel Hans, τώρα θέλω να δούμε ένα καινούργιο βίντεο από του Τινήσιου, του Μοίρα. Γενιά και κάνει εσύ τη συνέντευξη στο τέχο όπω και την παρουσία του δίσκου. Πε δύο κουβέντε και δώσε και το βίντεο, σε παρακαλώ. Ο νέο δίσκο θα αρέσει σίγουρα σε όποιου παρακολουθούν την μπάντα, που είναι ήδη αρκετοί. Η μπάντα κάνει τεράστια βήματα πρόοδου στο εξωτερικό και εδώ πέρα έχει πιάνει κόσμο. Οι δίσκοι του είναι όλο και καλύτεροι. Προσωπικά το νέο του άλμπουμ, του Σαχίλη, μου αρέσει πολύ από το προηγούμενο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, με μια μεγάλη δισκογραφία από πίσω, πολύ προσεγμένο, με έντονο το metal στοιχείο, περισσότερο από ότι το oriental, κάτι στο οποίο κινδύνεψε ο προηγούμενος δίσκος. Και το βασικότερο, η μπάντα είναι, εκτός ότι είναι ταλαντούχοι και έχουν ένα εκπληκτικό τραγουδιστή, το βασικότερο, γράφουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Αυτό είναι όλο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Μοίρα, πριν τους δούμε να χαιρετήσουμε και την Πέννη. Πέννη! Μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τίποτα. Πάμε να δούμε τους Μοίραθ και στη συνέχεια τι έχουμε, Γιάννη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τους Κάρμα και έχουμε και μέλλον μπροστά μας. Πάμε, τέλειο. Yes. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο TV World του Mad και του Metal Hammer, βεβαίως, πάντα από την ηρωική σκηνή του Remedy. Και αυτό που κρατώ στα χέρια μου είναι το νέο τρίτο άλμπουμ των Κάρμα. Ενός συγκροτήματος το οποίο υπάρχει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες στον ελληνικό χώρο. Ξεκίνησε την μουσική του πορεία με ένα συγκεκριμένο μουσικό προσανατολισμό και στα χρόνια άλλαξε, παρουσιάζοντας σήμερα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ συμφωνικού progressive metal με τίτλο Illusions. Δύο μέλη του συγκροτήματος, η Άννα και ο Βασίλης, είναι σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Χαρά, ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Παρακαλώ, παρακαλώ, χαρά μου. Άννα, δεν ξέρω, νομίζω πριν να ξεκινήσω με εσένα λίγο να μου πεις τι. Έχω και τις σημειώσεις εδώ πέρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα. Βεβαίως. Λίγο να μιλήσουμε για την πορεία των Κάρμα μέσα στον χρόνο, γιατί μετράτε πλέον 22 χρόνια. Περίπου, ναι. Ξεκίνησε η μπάντα το 97, την ξεκίνησα με τον Άκη το Ζερβό, στην ελληνόφωνη ροκ σκηνή. Πρώτα ξεκινήσαμε με διασκευές και παίζαμε σε διάφορα φεστιβάλ. Κάποια στιγμή το 2004. Αφού είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε δικά μας τραγούδια, είχαμε ένα θέμα τελευταίο με τον τραγουδιστή, έφυγε, οπότε ανέλαβα εγώ το τραγούδι. Σε εκείνη την περίοδο καρμικά εμφανίστηκε ο Βασίλης, ναι. Οπότε ανέλαβε τα πλήκτρα και αρχίσαμε να ηχογραφούμε το πρώτο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 με τη συμμετοχή του Βασίλη Παπουσαντίνου, της Ελισάβετ Καρατζόλη. Είχε κάνει αίσθηση εκείνο το άλμπουμ τότε? Είχε πάει καλά, είχαμε και αρκετή βοήθεια. Μπορώ να πω και θέλω να το πω αυτή τη στιγμή από το Μάνο του Ζερβάκη, από το Sport FM, ο οποίος αγκάλιασε τη δουλειά μας και μας έδωσε τη δυνατότητα να παιχθεί το κομμάτι «Ένας θεός με νευρική ανορεξία» αποκλειστικά στο Sport FM. Οπότε ήταν κάτι που βοήθησε σε όλο αυτό. Συν τον κόσμο που τότε, ας πούμε, αγάπησε τη δουλειά μας. Μάλιστα. Και έχοντας μία παρουσία τώρα στον χώρο του ελληνικού ροκ, την οποία δεν τη λες και αμεληταία, το συγκρότημα με την πάροδο των ετών παρουσιάζει σήμερα ένα άλμπουμ το οποίο, παιδιά, είναι 100% metal, συμφωνικό, progressive. Ναι, έγινε, δηλαδή έχει γίνει μία πολύ μεγάλη στροφή στον ήχο. Ναι, δεν θα έλεγα ακριβώς μεγάλη, με την έννοια ότι από το 9, όταν μπήκε ο Βασίλης στους Κάρμα, επειδή έχει πιο metal καταβολές, ναι. Έτσι. Εγώ είμαι πιο πολύ στη ροκ, αλλά ο Βασίλης είχε πιο πολύ metal, symphonic, Halloween, Nightwish και όλα αυτά που θα σας πει αργότερα τι ακούει. Οπότε στην παραγωγή που κάναμε παρέα έβαζε αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή και ο Θεός με νευρική ανορεξία με τον Βασίλη Παπουσταντίνου έχει αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή είναι progressive. Έχει progressive στοιχεία. Υπάρχουν όντως αυτά τα στοιχεία. Και στο δεύτερο δίσκο, συγγνώμη, που το χρέος που βάλαμε αποσπάσματα από την ασκητική του Νίκου Καζαντζάκη, πάλι και εκεί βάλαμε progressive στοιχεία. Οπότε η ανάγκη μας στο να είναι πλούσια η παραγωγή με πλήκτρα, με ήχους, με progressive στοιχεία και αυτά μας οδήγησε στην αλλαγή τελείως του ήχους και της μουσικής σκηνής. Οπότε, Βασίλη, λες πως ήταν μια καθόλου αλογική εξέλιξη αυτού, ναι, του πράγματος που κάνατε. Ναι, γιατί κάπου και εμένα συνθετικά με περιόριζε, δηλαδή με το ελληνόφωνο στίχο. Δηλαδή είχα αρκετά πράγματα να βάλω σε κάθε κομμάτι. Ρίφς, κάποιες αλλαγές, γέφυρες.
Τι είναι αυτό, που μπορεί να σε περιορίζει σαν μουσικό στίχο, δηλαδή οι λέξεις, όσο σημαίνει ναι, οι λέξεις. Ναι, γιατί εγώ συνήθως γράφω πρώτα τη μουσική. Mm-hmm. Αφού φτιάχνω ένα κομμάτι, έναν οδηγό, ξεκινάω και τον εξουστρώνω, φτιάχνω πρώτα τη μουσική και μετά, ας πούμε, βρίσκουμε κάποιον στιχουργό, φίλο. Έχουμε και η Άννα γράφει στίχους πλέον τώρα. Και συνθέταμε μαζί την ιστορία που θέλαμε να πούμε και τα λοιπά, τέλος πάντων, το στιχουργικό μέρος. Αυτό κάπως με περιόριζε, γιατί έπρεπε να κόψουμε, να ράψουμε. Ήθελα τη μελωδία κάπως διαφορετικά, ξέρεις, ναι. Και κάπως με περιόριζε. Οπότε δεν πήγαινα και τόσο καλά, να σου πω την αλήθεια. Έλα, γενικά, πόσο τι ήθελες να κάνεις ένα metal αγγλόφωνο σχήμα κανονικό τώρα. Βασικά, εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Εντάξει, κάπου με περιόριζε όλο αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι και όλη αυτή η εμπειρία που είχες με τους Crass, αρχικά εσύ και στη συνέχεια του Βασίλης, λίγο βοήθησε σε αυτό. Ναι, ναι, αυτό ήταν μεγάλη εμπειρία, γιατί το πρώτο μου live με τους Crass ήταν στο Αν, με Armon Saint. Δηλαδή με σπαθιά να κόβονται χέρια. Δηλαδή ήταν φοβερό. Έπαιζε πλήκτρα το Διάννα. Έπαιζε πλήκτρα και τότε του είχα κάνει και ένα intro παραγωγικά και καλά με ξυφασκίες και δεν ξέρω τι. Γενικότερα υπάρχει καχυποψία, αντιμετωπίσατε τέτοιου είδους φαινόμενα τόσο από τους οπαδούς του heavy metal οι οποίοι λένε τι δουλειά έχει μια ελληνόφωνη ροκ μπάντα στα δικά μας τα χωράφια ή και ενδεχομένως κάποια απαξίωση από τους οπαδούς του ελληνικού ροκ που να πει έλα μωρέ τώρα αυτό το γυρίσανε στο heavy metal ή όχι, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Προσωπικά θεωρώ ότι όσοι ακούνε metal δεν ακούνε ελληνόφωνη ροκ. Ναι. Έτσι. Και ίσως και το αντίθετο. Δεν τόσο πολύ, τουλάχιστον. Δεν ξέρω, εγώ κρίνω τον εαυτό μου ισχύει. Ισχύει, οπότε ίσως δεν μας ήξερες, έτσι αλλιώς. Οπότε όλοι μας αντιμετωπίζουν ως μια νεοσύστατη metal progressive band. Η αλήθεια είναι πως το Illusions είναι ένα άλμπουμ το οποίο όσο το ακούς τόσο σου αποκαλύπτεται. Έχει μέσα έτσι έναν πλούτο ιδιαίτερο και είναι και πάρα πολύ κινηματογραφικό αφηγηματικό άλμπουμ. Δεν ξέρω, διηγήστε κάποια ιστορία συγκεκριμένη μέσα σε αυτό. Συγκεκριμένα, κοίταξε να δεις. Κάθε κομμάτι έχει γραφτεί, σου είπα και πάλι, πάνω στη μουσική που ξεκίνησαμε να γράφουμε. Okay. Στιχουργικά γράψαν κάποια ο Στάθης, ο κιθαρίστας μας, ο Λιανός και η Άννα Μαλαράκη, αλλά και κάποιοι φίλοι οι οποίοι τους φώναξα για να συνεργαστούμε ώστε να αποδείχνουν καλύτερα λίγο κάποια πραγματάκια. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, εγώ με το στίχο δεν το έχω, το ομολογώ αυτό το πράγμα. Και είναι κάθε κομμάτι μας οδήγηση μουσική κυρίως. Ναι. Στο τι να πει και στο τι να πώς να το φτιάξουμε. Άμα θα είναι κοινωνικό, άμα θα είναι λίγο πιο επικό. Άμα θα είναι λίγο πιο έτσι σκοτεινό, όλα αυτά. Θέλω να μείνω σε τρία κομμάτια από το νέο άλμπουμ. Πρώτα απ' όλα είναι το All to Foreign Lands. Και στην προηγούμενη δουλειά σας είχατε επιρροήσει από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Νομίζω ότι εσύ οφείλεσαι γι' αυτό καθότι κριτικά. Ναι. Και ακούσαμε μέσα στο προηγούμενο άλμπουμ τα στοιχεία αυτά. Τώρα στο νέο αυτό άλμπουμ ακούμε υπηρώτικα, σωστά. Ναι. Κοίταξε όμως στο προηγούμενο άλμπουμ. Ναι. Αρχικά ξεκίνησε η ιδέα από τον Βασίλη. Ναι. Αν και Κεφαλονίτη. Ο οποίος πήγε προς τον Καζαντζάκη. Κριτική πιο metal. Οπότε του ζήτησα να βάλει στοιχεία μουσικά θετικά. Αυτή τη φορά μάλλον, επειδή έχουμε πλούσια παράδοση γενικά μουσική, υπάρχουν διάφορες ιστορίες στο ίντερνετ για τον Πετρολούκα, τι είχε γίνει στην Αμερική, τι είχε πάει και είχε παίξει τις δικές μας μουσικές. Τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει, λοιπόν, είχε πάει, αν ψάξεις, υπήρχε ένα σύλλογο εκεί μουσικών. Ναι. Και πολύ αφρόκρεμα ήταν jazz. Έτσι το 60, τότε jazz παίζανε. Τέλος πάντων, οπότε του ζήτησα να παίξει κάτι. Πρώτα σηκώθηκε ένα του μουσικού. Έπαιξε κάτι. Ο Ιππο Πετρολούκας δεν είμαστε μόνο αυτό. Έπαιξε λοιπόν κάτι παραδοσιακό. Φυσικά στου χρόνου οι οποίοι δεν μπορούν να μετρηθούν αν δεν του ξέρει. Δηλαδή, ο ίδιο είναι αυτοδίδακτο. Ναι, ο ίδιο είναι αυτοδίδακτο. Το είπε, δεν το πιστεύαν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Και του είπαν ότι κάτι, εμείς ξέραμε την Ελλάδα μόνο για το μπουζούκι, ενώ έχετε τόσο πλούτο κτλ. Δηλαδή, βιωματικά έχουμε πάρα πολλά ρυθμικά είδη. Βασικά, τους είπε κιόλας ότι όποιος μπορεί να με ακολουθήσει πάνω σε αυτό που παίζω, τότε μπράβο του. Ναι, ναι. Θυχτήκανε κιόλας κάποιοι, ανέβηκε κάποιος, εγώ δεν μπορώ. Τελικά, όντως δεν μπορούσαν κάποιοι. Εκεί του κάναμε μια πρόταση και έχει γράψει ένα πολύ γνωστό κομμάτι που ξεφεύγει τώρα, ένα funk. That's a way I like it. Ναι, that's a way I like it, λέγεται. Οπότε κι εγώ ήθελα λίγο να ιτριγκάρω τους ξένους, δηλαδή να μην είμαστε άλλη μια symphonic metal banda σε όλο αυτό το πλούτο που υπάρχει, έτσι και στην προσφορά. Και ήθελα να χρησιμοποιήσουμε στην παραγωγή μας και θα το κάνουμε και τα επόμενα άλλα. Πιστεύω να το συνεχίσουμε και ελληνικά. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραίο. Δύο λέξεις για το ομώνυμο τραγούδι το οποίο μου άρεσε πολύ και έχει μέσα και αυτό το sample, τα λόγια. Τι ακριβώς γίνεται. Για το Illusions. Ναι. Το Illusions είναι μια επικοινωνία, μια συνομιλία μεταξύ μητέρας και κόρης. Στην ουσία αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε μια δικιά μας προσωπική
έτσι συνομιλία, δηλαδή τι γίνεται εκεί έξω. Δείχνει, ας πούμε, τη σημερινή κατάσταση, τη σημερινή κοινωνία, ας πούμε, μιας κοπέλας, τέλος πάντων, που ζει σε έναν δύσκολο κόσμο, μια δύσκολη εποχή, όπου προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη μητέρα της και να τη ρωτήσει αν αυτά ξαναγινόταν στο παρελθόν. Όχι, όχι, ατμοσφαιρικό. Ξεκινάει, δηλαδή, ατμοσφαιρικά, κάπως έτσι, ναι. Αυτό είναι και το εξώφυλλο που έχει φτιαχτεί. Και γι' αυτό και το εξώφυλλο έχει φτιαχτεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δείχνει έναν έτσι ψυχολογικό, ας το πούμε, κόσμο της συγκεκριμένης κοπέλας που. Λοιπόν, συναυλία, 10 του μήνα. Μάλιστα. Παρασκευή. Στο Κύτταρο, ναι. Στο Κύτταρο. Τι ετοιμάζετε για εκεί? Λοιπόν, για το Κύτταρο. Έχει αναλάβει ο Στάμος ο Βασιλάκης όλο το ηχητικό setup με δικιά μας κονσόλα, in-ear, όλα τα δικά του κτλ. Ο Νίκος Κοντιζάς μαζί με την Εύα Κατσάλη έχουν αναλάβει ότι θα φτιάξουν βίντεο, θα κάνουν projection mapping σε διάφορες κατασκευές. Κάποια LED, τέλος πάντων, θα παίξει κάποια effect. Κοιτάμε να κάνουμε ένα show διαφορετικό, έτσι, αυτό. Τι άλλο. Μαζί μας θα είναι η Top of Descent, αυτή είναι η ex-Bad Apple. Αυτή είναι μία μπάντα η οποία... Βασικά, κοίταξα να βρω δύο μπάντες οι οποίες θα έχουν και μία πρόταση. Mm-hmm. Βέβαια, πέρα από Siren Beast, οι οποίοι παίζουν μόνο Maiden, έτσι. Okay. Mm-hmm. Θέλουμε να ταρακονίσει το κύτταρο, δε αρχή. Η Top of Descent... Και το μόνο Maiden δεν είναι αυτό που παίζουν οι αερομπείς, είναι και ο τρόπος ζωής, να ξέρεις. Ναι. Η Top of Descent, λοιπόν, θα είναι επισκηνήσει με Γκάιντα Τσαμπούνα για τα ελληνικά... για την ελληνική ορολογία, live. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πρόταση, metal, θα έρθουν τα παιδιά. Πολύ ωραία, πολύ έτσι διαφορετικά για εκεί που σκόμενα πράγματα. Είναι πολύ περίεργο να δω τι θα γίνει εκείνη την ημέρα στο κύτταρο. Σας περιμένουμε με χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ένα βίντεο από το νέο άλμπουμ. Έχουμε φέρει και προσκλήσεις, βέβαια, έτσι. Να ζητώσουμε τώρα τις προσκλήσεις. Δεν έχουμε μόνο προσκλήσεις, έχουμε 4 CD. Και CD και μπλουζάκια. 4 CD, λοιπόν, το CD είναι αυτό εδώ. Γιάννη, το έχουμε. Βεβαίως. 4 κόπιες του Illusions, λοιπόν. Και έχουμε και T-shirts. Όποιο διαλέξουν, ό,τι μέγεθος. Ένα. Και ένα, όπως και 4 προσκλήσεις για τη συναυλία, θα μπείτε τώρα στο Facebook του TV War και θα βρείτε τα τι και τα πώς και 4 από εσάς θα κερδίσουν το πακετάκι. Το πακετάκι. CD, εισιτήριο και το t-shirt. Το βίντεο. Το φοβερό αυτό βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο. Είχαμε και το βίντεο μέσα σε όλα αυτά, έτσι. Ήτανε να στρέξουμε και αυτό. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν την NPC. Είναι η εταιρεία που έδωσε κάποια σπαθιά, διάφορα εξαρτήματα, ασπίδες και τέτοια για την ομάδα LARP. Η LARP είναι κάποιοι τρελοί, έτσι, φανατικοί, πορωμένοι που μαζεύονται κάθε Κυριακή και κάνουν μεταξύ τους πόλεμο. Μάχες και ιστορίες μεσαιωνικά ντυμένοι κτλ. Ο Νίκος ο Κοντιζάς, ο σκηνοθέτης, λοιπόν, μαζί με την Εύα Κατσάλη ανέλαβαν όλη την παραγωγή, μάζεψαν αυτή την ομάδα και οργανώσαμε μία μάχη Κυριακή πρωί. Να πάρουμε κάποια πλάνα από εκεί και στη συνέχεια να... Συμμετέχει ο ανιψιός μας ο Νίκος ο Γκιόνης, είναι ο πιτσιρικάδος, και η Άνθια Κωνσταντινίδου, κάνει τη μαμά του. Και έτσι στήσαμε αυτό το... Ωραίο, κατά την άποψή μου, κλειπ. Ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Θα το δούμε τώρα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα. Καλή επιτυχία, καλή τύχη. Αυτό που κάνετε έτσι είναι πολύ δημιουργικό, πολύ ιδιαίτερο, πολύ πρωτότυπο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να το κάνετε. Καλά. Παρασκευή, λοιπόν, η Κάρμα στο Κύτταρο θα γίνουν όλα αυτά που μόλις προείπαν τα παιδιά. Εμείς πάμε να δούμε το βίντεο και συνεχίζουμε στη συνέχεια στην κανονική μας πρωί. Πάμε. Η White Snake με το Shut Up and Kiss Me μας έβαλαν στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, πάντα στο Remedy Live Stage βρισκόμαστε, πάντα υπό τις οδηγίες του Γιάννη του Κάιμαχ και των Night Watchers Flesh and Blood, λέγεται ο νέος δίσκος των White Snake που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες και δεν ξέρω, έχουν περάσει 8 περίπου χρόνια από τότε που βγήκε η τελευταία τους δουλειά, το Forevermore. Ωραίος δίσκος και εκείνος, αλλά έχω την εντύπωση πως αυτό το νέο άλμπουμ είναι αισθητά καλύτερο. Στο ενδιάμεσο είχε βγει και εκείνο το Purple Album, βεβαίως, όπου ο τεράστιος ξανά παίζε τραγούδια από τα χρόνια του στους Deep Purple. Προτιμήστε τις αυθεντικές εκτελέσεις, είναι η ταπεινή μας γνώμη. Ο David Coverdale μιλά στο νέο Hammer για
αυτό το όλο καινούριο άλμπουμ και όχι μόνο. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο, αφού είδαμε τους White Snake. Είναι η As I Lay Dying, οι οποίοι μετά τις περιπέτειες του τραγουδιστή τους, του Tim Lambesis, είχε διάφορα τραβήγματα με τον όμο Tim, επανέρχονται σιγά σιγά. Πριν κάνα χρόνο μας είχαν δώσει ένα νέο τραγούδι, το My Own Grave. Για δίσκο όμως δεν είχαν πει τίποτα. Και η ύποπτη αυτή σιγή συνεχίζεται μέχρι και τώρα, που μας δίνουν ένα ακόμα νέο άσμα, το Redefined. Πάμε να το δούμε και πίσω για Underground. Αυτά λοιπόν και με τους As I Lay Dying, ο Jake Lurston, August Burns Red συμμετέχει στα φωνητικά μαζί με τον Tim των Lambesis, και πάμε για το σημερινό Visions from the Underground, όπου και θα δούμε ένα σχήμα που έρχεται από την Ατλάντα, Georgia, και παίζει ένα metal που καλύτερα θα μπορούσε να έρχεται από κάποια ευρωπαϊκή μπάντα. Λοιπόν, δώστε βάση, αυτό το όνομα θα κάνει αίσθηση. Λέγονται Paladin και στις βασικές τους επιρροές δηλώνουν Iron Maiden, Children of Bodom, Metallica, Dio, Lost Horizon, Angra, Dream Theater, Halloween, Nevermore, Symphony X, Racer X. Ο δίσκος τους, το πρώτο τους άλμπουμ, λέγεται Ascension και πρόκειται πραγματικά για μια εξαιρετική πρόταση στο ύφος τους. Πάμε να τους δούμε, τσεκάρετε τους στα φωνητικά, άλλοτε μπορεί να θυμίζουν Michael Kiske, πούμε, ενώ σε κάποια σημεία έχουν και brutal φωνητικά, φανταστικές κιθάρες, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Paladin. Πάμε να τους δούμε λοιπόν και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, το σημερινό μας πρόγραμμα, να κλείσει το τσίρκο για απόψε. Για πάμε! Αυτή λοιπόν που μόλις είδαμε ήταν η Paladin από την Georgia, πολιτεία των Mastodon, των Baroness και άλλων. Καμία σχέση βέβαια το συγκρότημα που μόλις είδαμε. Πάρα μα πάρα πολύ ωραίοι, τους βάζουμε στα υπόψη. Και πάμε για φινάλε. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής. Μέχρι τότε, διαβάστε το νέο τεύχος του Metal Hammer με φανταστικές αποκλειστικές συνεντεύξεις. Amon Amarth, White Snake, Lamb of God, Venom, Studio Report, Sabaton και πάρα πολλά άλλα. Τα είπαμε και νωρίτερα στην παρουσίαση του νέου τεύχους, και να προτείνουμε και κάνα δισκάκι να ακούτε έτσι, αν θέλετε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αν βρεθείτε μπροστά στην συλλογή σας και δεν ξέρετε τι να ακούσετε, μπορείτε κάλλιστα να πιάσετε το πιο Γιάννη από το ράφι. Κοίτα, μιας και ήταν το Light of Athen τώρα χθες, ναι, ακούσουμε το Trident Wolf Eclipse. Φανταστικό, γρήγορα αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Σφινάκι, σφινάκι ωραιότατα. Να προτείνω κι εγώ ένα άλμπουμ έτσι από το κεφάλι μου. Μια επιλογή η οποία σίγουρα θα σας ικανοποιήσει είναι το πρώτο full length των Merciful Fate, φίλες και φίλοι. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτός. Είχε κυκλοφορήσει τότε στο μακρινό 1983. Έχει έγραψε την δική του ιστορία σε αυτό που λέγεται heavy metal. Κλείνουμε λοιπόν με τους AC/DC. Εμείς από το μυθικό άλμπουμ του 1979, το Highway to Hell, θα δούμε τον Bon Scott, τον τεράστιο, να ερμηνεύει το κομμάτι αυτό μαζί με τους AC/DC σε ένα πρώιμο βίντεο κλιπ. Λοιπόν, ανανεώνουμε για τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, όπως είπαμε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, Highway to Hell, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, πάμε!